Και αυτό το δελτίο τύπου έχει τον τίτλο «Όποιος πληρώνει στα δημόσια νοσοκομεία χειρουργείται». Είναι γροθιά στο στομάχι αυτό το δελτίο τύπου, κύριε Λενακάκη. Καλημέρα σας. Το οποίο έχετε αποστείλει και στην πολιτική ενδεχόμενη ηγεσία. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Δουλγεράκη, οι συνταξιούχοι, η τρίτη ηλικία που είπατε προηγούμενα, είναι πολύ ευαίσθητοι στα θέματα υγείας, θα παρακολουθούμε από κοντά. Και μέσα στις διεκδικήσεις μας, τις άλλες, για τα συνταξιούχικά μας προβλήματα, πρώτα απ' όλα ενδιαφερόμαστε τι γίνεται με τα θέματα υγείας, που βαδίζει αυτή η κατάσταση. Οι ηλικιωμένοι είναι συνέχεια και στα εξωτερικά ιατρία και στα επίγοντα και παντού, και συναντάμε τα τεράστια παράπονα των συναδέλφων μας που πάνε σε μια εφημερία και πάνε στις 10 η ώρα το πρωί και φεύγουν το βράδυ στις 12. Οι ανάγκες είναι τόσες πολλές των νοσοκομείων που είναι δυσανάλογες με το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Γι' αυτό ακριβώς παρατηρούνται όλες αυτές οι καθυστερήσεις. Αυτό βέβαια είναι σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση που λέμε τώρα των δημόσιων νοσοκομείων, και ξέρουμε όλοι μας για το πού πάνε τα πράγματα. Εμείς και το επόμενο διάστημα που θα ετοιμάσουμε διαμαρτυρίες, η πρώτη μας προτεραιότητα είναι το δημόσιο νοσοκομείο, το δημόσιο σύστημα υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Απλώς σε αυτό το δελτίο τύπου που αναφέρατε εσείς, εμείς έχουμε συγκεκριμένα περιστατικά που μας προκαλούν την ανησυχία και την αγανάκτηση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία. Και αυτό, αν ληφθεί υπόψη με τις χαμηλές μας συντάξεις και τα τόσα άλλα προβλήματα, το νοσοκομείο, όπως αναφέρομαι εκεί μέσα, φοβόμαστε να αρρωστήσουμε. Δηλαδή, και λέμε, αν αρρωστήσουμε, αυτά έρχονται, αυτά κουβεντιάζουμε κάθε μέρα με τους συνταξιούχους στα καπί, στα καφενεία, εδώ και εκεί. Αν αρρωστήσουμε, πού θα πάμε? Πού θα πάει ένας συνταξιούχος? Απλά πράγματα. Ένας συνταξιούχος που παίρνει μια μέση σύνταξη 600 και 700 ευρώ, έχει κάνει κομπόδεμα για να πάει στο νοσοκομείο? Από πού θα το κάνει το κομπόδεμα? Για να χτυπήσει ότι αυτό που λέγαν παλαιότερα, να φυλάξουμε χρήματα για την υγεία μου. Αυτό δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν εδώ έρχεται η αγωνία. Τι θα γίνει? Πού θα πάμε? Το δημόσιο νοσοκομείο σήμερα έχει τεράστιες αναμονές. Έχει τεράστιες ελλείψεις. Σε υποδομές. Mm-hmm. Παντού. Η ΜΕΘ είναι που φωνάζουμε εμείς ότι πρέπει να ανοίξουν κρεβάτια ΜΕΘ. Τα 30% των χειρουργείων, των χειρουργικών τραπεζιών, παραμένουν κλειστά, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να τα λειτουργήσει. Τώρα οι νοσοκομιακοί, οι υγειονομικοί, οι μαχόμενοι φωνάζουν για τους χιλιάδες συμβασιούχους που είναι σε ομοιρία στις δημόσιες μονάδες υγείας. Και ξέρετε τι απαντάει ο κύριος Υπουργός? Το θέμα της καθαριότητας και το θέμα το άλλο, τη λειτουργία του νοσοκομείου, μπορούμε να το λύσουμε και αλλιώς. Να πάτε να δουλέψετε στα ξενοδοχεία. Είναι πολύ προκλητικός ο Υπουργός, και δεν θα έπρεπε, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο θέμα, ένα ευαίσθητο θέμα που δεν αφορά μόνο τους συνταξιούχους, αφορά όλη την κοινωνία, η υγεία. Και από αυτή τη σκοπιά γράψαμε και εμείς το δελτίο αυτού τύπου, για να ενημερώσουμε και τα μέλη μας, να ενημερώσουμε και τους υπευθύνους επίσης για τις ευθύνες που έχουν επομιστεί για όλο αυτό το θέμα των νοσοκομείων. Παραδείγματος χάρη που αναφέρω εκεί, μα δεν μας προκαλούν φόβο οι δηλώσεις του Υπουργού, του κ. Γεωργιάδη, να λέει όσοι θα έχουν θα χειρουργούνται και όσοι δεν έχουν θα περιμένουν. Τι είναι αυτό? Πού απευθύνεται? Τα νοσοκομεία δεν είναι ιδιοκτησία του κ. Γεωργιάδη, είναι ιδιοκτησία του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός τα πλήρωσε και τα πληρώνει κάθε μέρα από τη μη σύνταξή του, από το μισθό του. Με ποιο δικαίωμα τα ξεπουλάνε? Τι είναι αυτά? Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Θα σας πω και κάτι άλλο που είπε. Ότι αντί, λέει, να είναι παράνομο, όποιος δίνει φακελάκι σήμερα θα συμβαίνει νόμιμα και θεσμικά με τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή. Και είπε και κάτι άλλο ακόμα. Ότι τα ποσά, λέει, τα οποία δίνεται, τα 2,5 και τα 3,000 ευρώ σε φακελάκια σήμερα, θα μπορούσε να είναι τα ποσά που θα καταβάλλονται
θα καταβάλουν οι πάσχοντες για επεμβάσεις το απόγευμα. Τι είναι αυτά? Απορώ και εξίσταμε, δηλαδή. Τι να πω? Ο κόσμος τα ακούει αυτά και είναι έτσι απαθής? Δεν ξέρω. Αυτό μας προκάλεσε μια μεγάλη ανησυχία και γι' αυτό ακριβώς και εμείς σαν συνταξιούχοι θέλαμε να το καταγράψουμε. Αυτό το δελτίο τύπου. Το μισό μήνα δεν είχαν χρήματα. Ναι. Αυτό το δελτίο τύπου, κύριε Λενακάκη, ακούστε με. Αυτό το δελτίο τύπου το στέλνετε σε βουλευτές? Το στέλνετε σε βουλευτές αυτό το δελτίο τύπου? Το στέλνετε ενδεχόμενα στο Υπουργείο Υγείας? Όχι. Δεν το στέλνουμε. Το στέλνουμε στα μέσα ενημέρωσης, το στέλνουμε εδώ σε φορείς, στο εργατικό κέντρο, στο σωματεία. Μάλιστα, για να ακουστεί. 13 του μήνα είναι πανελλαδική η κινητοποίηση των συνταξιούχων? Όχι, ακούστε. Οι συνταξιούχοι, εμείς θα πάμε 21 του μήνα, είναι νέα ημερομηνία αυτή, είναι 21 του μήνα, όλα τα συνταξιουχικά σωματεία της Κρήτης θα κάνουμε μία σύσκεψη στον Άγιο Νικόλαο και εκεί θα καθορίσουμε την αγωνιστική μας δράση για το επόμενο διάστημα. Η Ομοσπονδία, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Συνταξιούχων που αποτελείται από 11 ομοσπονδίες, είχαμε ενημέρωση ότι το επόμενο διάστημα, επειδή ακριβώς είναι πολύ μεγάλο και σοβαρό το θέμα της δημόσιας υγείας, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εμάς οι αγωνιστικές κινητοποίησεις θα έχουν μία κατεύθυνση: δημόσιο, δωρεάν, αναβαθμισμένο, καθολικό, πλήρες χρηματοδοτούμενο από το κράτος σύστημα υγείας. Αυτή θα είναι η σημαία μας, κυρία Δουλγεράκη, για τον επόμενο χρόνο. Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τους ασφαλισμένους, με τους συνταξιούχους στην Κρήτη. Ναι. Ωραία. 21 του μήνα η συνάντησή σας η Παγκρήτια στον Άγιο Νικόλαο, όπως είπατε πριν από λίγο. Την Πέμπτη είναι... Θα καθορίσουμε οι Παγκρήτιες διαδηλώσεις. Ναι, ναι. Και θα συμμετέχουμε επίσης και στην πανελλαδική που θα γίνει στην Αθήνα. Ωραία. Υπάρχει η κινητοποίηση ούτως ή άλλως των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία 22 Φεβρουαρίου και πανεργατική απεργία 28 Φεβρουαρίου. Οπότε να καταλάβω από αυτά τα οποία λέτε ότι θα πάρετε μέρος σε αυτές τις κινητοποίησεις. Οπωσδήποτε. Ήδη αυτό θα το αναφέρουμε και στη Γενική Συνέλευση που έχουμε αύριο, την Πέμπτη. Ναι. Ότι εμείς συμμετέχουμε σε αυτές τις κινητοποίησεις, ιδιαίτερα των υγειονομικών. Και ξέρετε πολύ καλά, κυρία Δουλγεράκη, ότι οι συνταξιούχοι ανέλαβαν μεγάλες πρωτοβουλίες και με το θέμα του Βενιζέλη νοσοκομείου και προκαλέσαμε πραγματικά μια μεγάλη, θα λέγαμε, διαδήλωση με φοβερή συμμετοχή και για το Βενιζέλιο και γενικότερα για τα δημόσια νοσοκομεία. Το ίδιο θα κάνουμε και το επόμενο διάστημα μαζί με τους υγειονομικούς, μαζί με τους φορείς, μαζί με τα άλλα σωματεία, να διεκδικήσουμε αυτό που πραγματικά θέλει και έχει ανάγκη σήμερα και ο συνταξιούχος αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε όλες αυτές τις πληροφορίες μαζί με το δελτίο τύπου το οποίο έχετε εκδώσει αναφορικά με την υγεία. Σας ακούσαμε προσεκτικά, κύριε Λενακάκη. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.